Καλώ το Μανώλη. Γεια σου, Μανώλη. Καλημέρα σα. Καλημέρα. Ούτε ο Μανώλη δεν θα έρθει στην Αθήνα, όχι οι άλλοι Τούρκοι. Ούτε ο Μανώλη δεν θα έρθει εδώ. Αφέ, κοιτάω τις ημερομηνίες, ξέρεις πώς. Ναι. Δηλαδή, περιμένω πώς και πώς. Μετράς τις μέρες, σαν το φυλακισμένο. Διότι, κανονικά, ας ευχηθούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Πότε ανοίγουν τα σύνορα τώρα, τι λένε οι Τούρκοι. Λοιπόν, με το καλό, σύμφωνα με το σχέδιο της τουρκικής προεδρίας, διότι εδώ η προεδρία αποφασίζει και όχι το Υπουργείο Υγείας για τέτοιες υποθέσεις, λοιπόν, 27 Μαΐου, ναι, έναρξη πτήσεων εσωτερικού και κάποιες πτήσεις εξωτερικού. Μάλιστα. Δεν περιλαμβάνονται αυτά τις πτήσεις η Ελλάδα. Η Ελλάδα από 1η Ιουλίου οι πτήσεις θα ξεκινήσουν. Η Turkish Airlines, η Aegean δεν ξέρω τι θα κάνει. Θα τα μάθουμε από την Aegean αυτά. Λοιπόν, 15 Ιουνίου ανοίγουν τα σύνορα με την Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Η Τουρκία αυτό σχεδιάζει. Δεν ξέρουμε η Ελλάδα και η Βουλγαρία τι θα σχεδιάσουν. Ίσως με την Ελλάδα την 1η Ιουνίου. Τώρα θα μου πει κανείς, Μανώλη, τι μας νοιάζει η Τουρκία. Όμως ρωτήστε στον Άγιο Γιώργη, στην Ταβένα, στην Αλεξανδρούπολη, στο Έλληνα, το ξενοδοχείο στην Ξάνθη, στο Ιμαρέτ στην Καβάλα, στο Τζίμι με μπαλκόνι στην Πάτμο, να σας πούν τι θα πει Τούρκοι τουρίστες, κυρίως τέτοια εποχή Μπαϊραμιού που έρχεται το Μπαϊράμι. Δεκάδες χιλιάδες Τούρκοι τουρίστες επισκέπτονταν αυτά τα σημεία και καταλαβαίνετε ότι ήταν ένα σημαντικό έσοδο για όλο αυτόν τον κόσμο που έχει καταστήματα, ξενοδοχεία. Ας ευχηθούμε ότι κάποιοι, έστω λίγοι, κάποια στιγμή θα εμφανιστούν και από την Τουρκία. Να το να δούμε. 1η Ιουνίου λήγουν όλοι οι περιορισμοί στην κυκλοφορία των πολιτών και ανοίγουν και τα ξενοδοχεία. Δηλαδή, έχουμε μια τετραήμερη καραντίνα τώρα από το Σάββατο. Ναι. Άλλη μια τετραήμερη. Το άλλο Σαββατοκύριακο. Το επόμενο Σαββατοκύριακο και στην Δευτέρα μαζί με τον Μπαϊράμι. Και μετά 1η Ιουνίου ελεύθεροι. Ελεύθεροι σε όλα, εννοείς. Μαγαζιά, ταξίδια, πράγματα, όλα. Όλα ανοιχτά. Εστίαση. Τα ξενοδοχεία ανοίγουν πάντως. Η εστίαση είναι έξω. Να έρθουμε στην Τουρκία τότε, Μανώλη. Τα ξενοδοχεία ανοίγουν, βέβαια. Αν μας έχει κλειστά ακόμα χαρταλιά, θα έρθουμε εκεί, να δούμε τι θα κάνουμε. Μανώλη, σβήνεις μέρες από το ημερολόγιο ή μου φαίνεται. Πραγματικά, δηλαδή, μου λείψατε πάρα πολύ. Λοιπόν, όμως ένα πράγμα πρέπει να πούμε, επειδή όλα ελεύθερα λέμε, η μετάδοση του κορονοϊού αυξήθηκε τις τελευταίες δύο ημέρες. 1,56 είναι ο δείκτης, 1 προς 1,56. Χθες είχαμε 58 νεκρούς, 1.600 κρούσματα, ενώ πριν δύο μέρες ήταν 1.100 τα κρούσματα, 47 ήταν νεκροί, 58 πήγαμε, χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή, δηλαδή χαλαρώνουμε, αλλά καταλαβαίνετε υπάρχει και κίνδυνος της μετάδοσης. Δεν έχει φύγει. Ακριβώς ο ιός είναι εδώ. Πάντως, τώρα πάμε στο επόμενο μας θέμα. Για πάμε παρακάτω. Κιλιτζάρογλου. Λοιπόν, λέμε για τον κορονοϊό, διότι η αντιπολίτευση λέει, έχουν ανοίξει τα εμπορικά κέντρα. Από την άλλη, η αντιπολίτευση, εντάξει, ανοίξα τα εμπορικά κέντρα, αλλά το κοινοβούλιο παραμένει κλειστό. Και επίσης ο Χρυσδάρογλου αναφέρει ότι και ο Τούρκος Πρόεδρος έχει να επισκεφθεί την τουρκική πρωτεύουσα, την Άγκυρα, εδώ και δύο μήνες. Αυτό πώς εξηγείται, Μανώλη. Αυτό το θέμα υποστηρίζω. Εγώ σε αυτό το θέμα υποστηρίζω τον Πρόεδρο. Δύο μήνες καραντίνα στην Άγκυρα. Ήδη η Άγκυρα είναι καραντίνα. Πώς το κάνω, πώς σας το λέω. Δηλαδή δεν γίνεται. Αλλά, κοίτα Θέα. Δηλαδή, βέβαια δεν έπαιρνε την γέφυρα του Βοσπόρου λόγω της ομίχλης. Ναι, αλλά ναι. Εντάξει, ο Πρόεδρος μένει στην Ευρωπαϊκή Όχθη, πάνω από Σταθαραπιά, σε ένα παλιό Οθωμανικό, μια Οθωμανική κατοικία του τελευταίου Σουλτάνου. Εκεί μένει, από εκεί διοικεί τη χώρα. Όμως ο Χρυσδάρογλου λέει, ανοίγει τα εμπορικά κέντρα, όμως έχει κλειστό το κοινοβούλιο. Για να το δούμε, ρε παιδιά. Έχουμε τη δήλωσή του ή όχι, δεν ξέρω. Να τη δούμε, τώρα. Τι θα τη διαβάσουμε, βεβαίως. Τη βλέπουμε εδώ. Η μόνη χώρα του κόσμου που το κοινοβούλιο παραμένει κλειστό είναι η Τουρκία, η Γαλλία, η Αγγλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Νέα Γουινέα, το Μαρόκο, η Τινησία, η Αλγερία και η Αίγυπτος. Όλοι λειτουργούν τα κοινοβούλια τους. Σε εμάς όμως είναι κλειστό γιατί. Δηλαδή λειτουργεί η Παππούα Νέα Γουινέα και όχι το τουρκικό κοινοβούλιο, ρε Μανώλη. Αυτό πώς εξηγείται. Αυτό λέει ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Όμως, τι να πεις, λοιπόν, τι αυτή πεις, είναι η άποψή του, αυτά μεταδίδουμε και εμείς. Τώρα, λοιπόν, εγώ ήθελα να σας δείξω, γιατί πήρα τις εφημερίδες όπως βλέπετε, βέβαια για να γελάσουμε πρώτα απ' όλα με τον κύριο οικονόμου Μαρία. Ναι. Εδώ η κοπέλα αυτή έλυσε ένα παζλ και λέει, ήταν δύσκολο το παζλ, αναρωτιέται ο αξιντάκτης του ένθετου. Και εγώ αναρωτιέμαι αν αυτό το παζλ ήταν δύσκολο. Δεν ξέρω. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα κομμάτια. Τι θέλει να μας πει τώρα, η είδηση ποια ήταν δηλαδή. Πώς έχει είδηση, πώς δεν έχει είδηση. Το παζλ. Ναι, τα κομμάτια του παζλ. Πέρα το παζλ. Πώς θα βάλεις τα κομμάτια στη σειρά, ρε παιδί μου. Βεβαίως, έχει σημασία.
Λοιπόν, α, στα δικά μας είναι αυτά με τον Μανώλη, τα ξέρουμε. Έλα, Μανώλη μου, πάμε. Λοιπόν, επειδή κοιτούσα τα πρωτοσέλιδα, ακριβώς, κοιτούσα τα πρωτοσέλιδα, πρώτα απ' όλα η Birgun λέει για τον κορονοϊό που αυξάνουν τα κρούσματα και οι νεκροί και είναι σοβαρό και το τονίζει αυτό, όμως κάτι που μας αφορά, ναι. Τώρα ερχόμαστε σοβαρά, διότι ωραίο να γελάμε, αλλά εδώ η υγιεινή ΑΦΑΚ έχει αυτό το τίτλο, θα σας πω. Δεν πρέπει να το δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία, αλλά επειδή είναι πρωτοσέλιδο σε μια εφημερίδα, πρέπει να το αναφέρουμε. Θα χάσει η Αθήνα τον ύπνο της. Γιατί? Είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που λέει ότι θα διεκδικήσει νομικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Βέβαια, μόνο. Δηλαδή, κοιτάξτε και εδώ λέει. Και, ναι, θα σου πω. Τώρα οι Έλληνες το σκεφτούν, η Κρήτη είναι δική μας. Κτλ. Βέβαια, αυτό είναι το δημοσίευμα της Γενής ΑΦΑΚ. Για μένα είναι πιο σοβαρό ότι αυτή την είδηση, εγώ την είδα χθες το βράδυ στο πρακτορείο Ανατολή, δηλώσεις του Προέδρου της μη κυβερνητικής οργάνωσης. Αυτό που δεν λέει η Γενής ΑΦΑΚ. Συμμετέχω στο πρακτορείο. Λέει ότι θα διεκδικήσουν Κρήτη, ακριβώς, κρατικό. Σαν το αντίστοιχο. Αυτό είναι, Το αντίστοιχο πρακτορείο. Λοιπόν, και λέει θα διεκδικήσουμε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Δυτική Θράκη. Δεν λέει όμως εδώ στην Γενής ΑΦΑΚ την Κριμαία, Κυρκούκ. Λιβύη και τέτοια. Άρα καταλαβαίνετε. Ναι, δεν λένε για το χριστιανό ορθόδοξο. Η Γενής ΑΦΑΚ δεν λέει για το χριστιανό ορθόδοξο σύμμαχό του, τον Βλαδίμηρο Πούτιν, ότι θα διεκδικήσουν και την Κριμαία, που είναι και ουκρανικό εδάφος. Να αναφέρετε στην Ελλάδα, κύριε. Πάντων, είναι ένα τέτοιο δημοσίευμα που πρέπει να το αναφέρουμε. Όμως, τώρα έχουμε στο σοβαρό. Γιατί αυτό νομίζω το κάνουν επίτηδες για να δημιουργήσουν ένα κλίμα. Είναι η ίδια εφημερίδα, και θα το τονίσω και αυτό, γιατί πρέπει να το ρίξω. Και αυτό έχει σημασία όταν κάνουμε μια ανάλυση. Σας κουράζω στους συνδεθατές μου, αλλά είμαστε και αγαπάμε και τις εφημερίδες. Έχει διαφήμιση του περιοδικού που στοχοποιεί τον πολλούς Τούρκους. Τον Πατριάρχη. Ως γιουλενιστές. Μέσα σε αυτούς έχει στοχοποιήσει και τον Πάπα, έχει στοχοποιήσει και τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον διαφημίζει. Εδώ είναι ο Γιουλέν, στην πρώτη σελίδα. Λοιπόν. Εδώ είναι ο Γιουλέν και, και λέει ότι οι συνεργάτες του Γιουλέν ήταν και ο Πάπας και ο Οικουμενικός Πατριάρχης κτλ. Λοιπόν, έχει νομίζω κάθε τι σημασία του, όμως κάτι σοβαρό. Στην αξιωματική αντιπολίτευση πολλές φορές έχουμε ακούσει τις θεωρίες για τα 18 νησιά που είναι, είναι υποελληνική κατοχή κτλ. Διάφορες θεωρίες. Όμως, ο αντιπρόεδρος του κόμματος, σύμφωνα με την εφημερίδα Τζον Κουριέτ, που είναι του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, στηρίζει Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, έστειλε ένα ενημερωτικό σημείωμα. Τι λέει? Και ουσιαστικά λέει: κάνουμε λάθος. Δηλαδή, λέει, κάνετε λάθος. Είναι αποτέλεσμα φθηνής πολιτικής και ασέβειας προς τον Κεμάλ Ατατούρκ το να γίνεται αναφορά πως δεν διεκδικούμε τα νησιά που παραχωρήσαμε στη Λοζάνη το 23. Ίσως κάποιες δηλώσεις, και εδώ κοιτάξτε, αβάσιμοι ισχυρισμοί για νησιά και νησίδες να δημιουργούν ικανοποίηση σε κάποιους κύκλους, αλλά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δεν θα έχει κέρδος ούτε η Τουρκία ούτε το κόμμα μας. Για τα νησιά του Αιγαίου, αν κάποιος κρίνει απαραίτητο, θα μπορεί να χρησιμοποιεί τη θέση της αποστρατιωτικοποίησης και όχι της κατοχής. Τι δηλαδή, η αξιωματική αντιπολίτευση είδε το φως το αληθινό. Λέει, αυτό μου έκανε εντύπωση. Αυτό είναι το σοβαρό. Κάτι έχει πάθει εδώ. Γιατί είναι ένας αντιπρόεδρος κόμματος. Κοίταξε, δεν εξηγείται διαφορετικά, δεν ξέρω. Ψυχολογικά ή οτιδήποτε. Ναι, ναι. Νομίζω καταλαβαίνουν ότι οι θέσεις. Είναι εκτός γραμμής, γι' αυτό το λέω. Δεν στέκουν. Ναι, σε κάποιες συμβάσεις, σε κάποιες συμφωνίες υπάρχουν. Για αποστατιωτικοποίηση συζητάμε, γιατί δεν είναι. Αλλά το να λες ότι είναι κατοχή, ξένη κατοχή κλπ. Σου λέει δεν ισχύει αυτό το πράγμα, μην το αναφέρετε. Αυτό είναι μια σοβαρή τοποθέτηση. Γι' αυτό μας κάνει εντύπωση, Μανώλη. Συνήθως δεν υπάρχουν τέτοιες τοποθετήσεις. Μανώλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, Μανώλη. Καλημέρα. Είναι μαζί μας ο καθηγητής οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Γιάννης Μάζης. Καλώς ήρθατε, κύριε καθηγητά. Δεν πιστεύω, κύριε Μάζη, να έχετε οργανώσει ήδη τις διακοπές σας. Ποιες διακοπές, τι λέτε τώρα? Όχι, κύριε Μάζη. Θα περιμένετε, κύριε Μάζη, εσείς να μπει το πλαίσιο. Βέβαια. Να δούμε τι θα γίνει. Δεν έχει οριστικοποιηθεί. Έτσι. Να μπούμε κι εμείς στο πλαίσιο σιγά σιγά. Δεν προλάβατε το κομμωτήριο ακόμα, βλέπω. Έχω αύριο ραντεβού. Αύριο. Το έχετε κλείσει για αύριο. Σας απειλώ ότι έχω αύριο ραντεβού. Τι ώρα, κύριε Μάζη? 11 η ώρα. 11 το πρωί. Ναι. Μάλιστα. Οπότε, αν σας πάρουμε δηλαδή 12, θα είστε κουρεμένος. Οπωσδήποτε. Εντάξει. Και αν σας καλέσουμε τη Δευτέρα επίσης. Σαφώς. Δεσμεύομαι. Για να βάζουμε και αυτά τα ζητήματα. Έχουν σημασία όλα. Τι και αν έχουμε την κρίση του κορονοϊού, βλέπουμε ότι οι Τούρκοι συνεχίζουν στον ίδιο δρόμο και μάλιστα επαναφέρουν και διάφορα ζητήματα. Είχαμε δηλαδή τους σχεδιασμούς των ανοιχτών συνόρων τις προηγούμενες μέρες. Τώρα επανέρχονται με τα νησιά του Αιγαίου, παρουσιάζοντας ως αυτονόητο ότι μπορούν να υπάρχουν διεκδικήσεις και εκεί. Μας εντυπωσιάζει αυτό ή όχι? Κοιτάξτε, παρατήρησα το διάλογο που είχατε με τον κύριο Κωστίδη και μου θύμισε τη γνωστή ιστορία του Χότζα και του κρατουμένου. Δηλαδή, πόσο χαρήκαμε
που μας είπαν ότι δεν είναι κατεχόμενα, απλά αποστρατικοποίηση. Όχι, μας κάνει εντύπωση που το λένε. Ναι. Συνήθως λένε καλά, ναι, λένε κάτι παλαβά. Μα αυτό το σκοπό έχει και αυτό, αυτή η τρίπλα. Δηλαδή? Υπάρχει ο κακός αστυνομικός, ο καλός αστυνομικός, ο οποίος όμως καλός αστυνομικός σε φέρνει να αποδεχθείς με χαρά την πολιτική την οποία είχε η Τουρκία παγία όλα αυτά τα χρόνια. Αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Οπότε όταν φτάνει κάποιος να πάβει να λέει ανοησίες... Λες ευτυχώς που δεν τις λέει. Πόρα παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος είναι εξαιρετικός, λαμπρός νους. Λέει όμως τώρα αποστρατικοποίηση από κάτω. Βεβαίως. Οπότε το βλέπεις ανακουφιστικά. Ναι. Μάλιστα. Γι' αυτό, ακύλεται λοιπόν, το πάνε. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τις κουτοπονηριές τις τουρκικές, διότι αυτόν τον σκοπό έχουν. Από εκεί και μετά. Εντάξει, αυτό αν το αφήσουμε στην άκρη, ας πούμε ότι είναι έτσι όπως το λέτε. Υπάρχει όμως η τουρκική προκλητικότητα και επιθετικότητα δεν έχει σταματήσει. Όχι, και δεν θα σταματήσει. Τη βλέπουμε και σε όλα τα επίπεδα. Ενοχλήθηκαν και από την. Είδατε μια πενταμερή, μια δήλωση που έγινε από τους υπουργούς εξωτερικών, όπου υπήρχε σφοδρή αντίδραση του πρόεδρου Ερντογάν. Αυτό συνέβη για τον εξής λόγο. Διότι η Γαλλία είχε στείλει ένα κλιμάκιο της DGSS, η οποία, δηλαδή στρατιωτική πτέρυγα πληροφοριών του γαλλικού στρατού, γύρω στα 60 άτομα, στη Λιβύη. Άλλοι είχαν αντικείμενο το Σίτζιντ, άλλοι το Χιούμιντ, άλλοι ήταν κομάντο, άλλοι ήταν εκπαιδευτές. Αυτό ενόχλησε σφόδρα τους Τούρκους, οι οποίοι βρήκαν την πληροφορία και την ανέδειξαν εις τον τύπο, τον τουρκικό. Οι Γάλλοι εξενευρίστησαν τα μάλα και πήραν την πρωτοβουλία να κάνουν αυτή τη συνάντηση. Να εξηγήσω και το γεγονός γιατί δεν συμμετείχε το Ισραήλ. Γιατί επισήμως... Ναι, είναι ένα ερώτημα αυτό. Ναι, όχι, όχι, είναι πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό. Αυτή τη στιγμή εκείνοι που χρηματοδοτούν και στηρίζουν την πλευρά Χάφταρ στην Αίγυπτο είναι ουσιαστικά η Αίγυπτος. Στην Αίγυπτο, λέω, στη Λιβύη, είναι η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Σαουδική Αραβία και η Ρωσία. Μάλιστα. Για να, να μπορέσει όμως η Αίγυπτος να παρίσταται σε αυτή τη συνάντηση, που είναι και μέλος του EastMed, έτσι, έπρεπε να μην είναι εμφανής η παρουσία του Ισραήλ. Α, έτσι εξηγείται. Υπάρχει όμως, λέτε, η στήριξη του Ισραήλ. Σαφέστατα. Μάλιστα. Κύριε σαφέστατα. Μαζί, το γεγονός ότι βγαίνει ο Τσαβούσογλου και λέει ότι η πολιτική των ανοιχτών συνόρων για όποιον μετανάστη θέλει να φύγει από την Τουρκία δεν έχει αλλάξει. Ανοιχτά είναι τα σύνορα, περνάτε. Τι μας δείχνει, μας προετοιμάζουν για την επόμενη κρίση ενδεχομένως? Ναι, κυρίως όχι εμάς, κυρίως προσπαθούν να κάνουν ένα μασάζ προετοιμασίας στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Μάλιστα είδαμε και το εξίσου υποκριτικό από την τουρκική πλευρά, ότι εμείς παιδιά θέλουμε, εσείς στην Ευρώπη θέλουμε κάνει να μπούμε. Κάνει μια επαναπροσέγγιση με την Ευρώπη. Ναι, κάνει... Ή και αυτό υποκριτικό είναι. Φυσικά είναι υποκριτικό. Μα κοιτάξτε κύριε Οικονόμου, να κάνω μια ερώτηση. Μπορείτε να φανταστείτε την κατάσταση που θα περιέλθει η Τουρκία εάν εφαρμοστεί ο ευρωπαϊκός νομικός πολιτισμός και ο ευρωπαϊκός πολιτικός πολιτισμός, ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες? Πολύ δύσκολο. Το φαντάζεστε τι έχει να γίνει? Το ξέρουν πρώτοι αυτοί. Αποκλείεται όμως, κύριε καθηγητά, αυτή να είναι και μία απάντηση στο ότι η Ελλάδα βγαίνει και λέει, και σωστά το λέει γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε μηδενικές ροές στο Αιγαίο. Μα έχουμε μηδενικές ροές γιατί έχουμε όλο το στόλο στο Αιγαίο. Και αποθούμε τα πάντα. Επομένως γίνεται. Βεβαίως και γίνεται. Τόσο καιρό το λέγαμε. Εσείς το λέγατε από παλιά ότι γίνεται. Βεβαίως και γίνεται, αρκεί να θέλεις. Έχουμε τελειώσει δηλαδή με τις ροές? Όχι, δεν έχουμε τελειώσει. Δεν έχουμε το τελειώσει. Καλοκαίρι, πώς το φαντάζεται τώρα σε αυτό το τομέα? Νομίζετε ότι θα αρχίσουν ξανά οι ροές, θα είναι πιο έντονες, τι βλέπετε? Είναι στο χέρι μας. Γιατί ξέρετε, αυτό είναι μια αγορά. Έτσι. Ναι, αν, και καλή αγορά. Πολύ πάρα δυνατή. Πολύ καλή. Και στο εσωτερικό εδώ είναι πολύ καλή. Ναι, και έτσι. Εδώ βεβαίως. Και εδώ υπάρχουν όλα και όλα. Το μεροκάματο βγαίνει και καλά. Βγαίνει και καλά. Στον Εύρο μπορεί να υπάρξει πρόβλημα? Δηλαδή, βλέπετε την Τουρκία παρά την ήττα που υπέστη πριν από μερικούς μήνες, μπορεί να συνεχίσει να συντηρεί μια ένταση προκειμένου να προκαλεί φθορά στην Ελλάδα, ας πούμε? Κοιτάξτε, στον Εύρο, όσο περνάει ο καιρός και όσο ενισχύεται ο Εύρος, όλο και λιγότερη θα είναι η διάθεση της Τουρκίας τώρα να και κρατήσει, τα περιθώρια που ναι, θα έχει. Να κρατήσει μια συμβολική πίεση εκεί για να δείχνει τις προθέσεις της, μπορεί να το κάνει. Αλλά πιστεύω ότι το κύριο μέτωπο θα είναι το Αιγαίο. Το Αιγαίο. Εκεί θα τι είναι. Φοβάστε εκεί, κύριε Μάζη? Κοιτάξτε, εγώ τι φοβάμαι? Δεν φοβάμαι τίποτα, γιατί έχω εμπιστοσύνη στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Τι σας ανησυχεί? Εκείνο το οποίο βλέπω είναι ότι από τη στιγμή
που δεν προχωρούμε σε συνολική ανακήρυξη αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Γίνονται κινήσεις, κύριε καθηγητά, υπάρχει παρασκήνιο, γίνονται συζητήσεις, γίνονται διαπραγματεύσεις, γίνονται πράγματα. Αυτά δεν γίνονται στη τηλεόραση. Όχι, βέβαια. Τι θέλετε στη τηλεόραση να ανακηρύξουμε ΑΟΣ? Όχι, όχι. Εγώ εκείνο που λέω είναι ότι από τη στιγμή που δεν γίνεται μία, γιατί η ανακήρυξη είναι μονομερής, το τονίζω, μία ανακήρυξη. Ας έχουν γίνει και συνεχίζουν να γίνονται οι συνεννοήσεις και με την Αίγυπτο, έτσι είναι πολύ χρήσιμο, και με την Ιταλία και με όποιους θέλουν. Μία μονομερής ανακήρυξη, η οποία ουσιαστικά υπέχει ρόλο δύο πραγμάτων. Πρώτον, πρόσκληση στους άλλους, ναι, πρόσκληση στις άλλες πλευρές, τις ενδιαφερόμενες, ελάτε να συζητήσουμε και άμα διαφωνήσουμε πάμε αλλού. Δεύτερον, δήλωση προθέσεων για το τι μας ανήκει. Άρα αυτό πρέπει να είναι το επόμενο βήμα μας. Ναι. Μάλιστα.